με τη συμμετοχή να ξεπερνά το 90% σε τοπικό επίπεδο. Εξελίχθηκε η πρώτη ημέρα της αποχής από το σύνολο των εξετάσεων για τους ασθενείς από τα διαγνωστικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα. Η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων που τα διαγνωστικά κέντρα προχωρούν σε αποχή φαίνεται πως κινητοποιεί περισσότερο τα αντανακλαστικά της πολιτικής ηγεσία. Και γι' αυτό την τρίτη προγραμματίστηκε συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου με τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό. Το βασικό στοιχείο που επικαλούνται τα διαγνωστικά κέντρα αναφέρεται στην αύξηση του ποσοστού των επιστροφών, το λεγόμενο clawback, που τους επιβάλλονται από το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι εκπρόσωποι των εργαστηρίων βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη τον Απρίλιο, όταν σταδιακά άρχισαν να καταφτάνουν οι κοινοποιήσει για την υπέρβαση των δαπανών για το πρώτο εξάμεινο του 2018. Όπω ανέφερε η πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Σταυρούλα Τσιάρα, η διαμαρτυρία και η αποχή είναι περισσότερο από δικαιολογημένη αφού το κράτο ζητά από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να πληρώσουν από την τσέπη του για τι εξετάσει των ασθενών. Αυτό ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια και αρχικά ήταν 11%. Δηλαδή έπρεπε ο γιατρός να επιστρέψει στο νεοπή το 11% των εισπράξεών του και τώρα φτάνει το 25%, 24% περίπου, πείτε 25%. Εν τέταρτον, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ε, άσχημο για τα, ε, και για τις μεγάλες αλυσίδες εργαστηρίων αλλά και για τα μικρότερα εργαστήρια γιατί ε, το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη μείωση των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων ε, με την αύξηση του όγκου των εργαστηριακών, και με την αύξηση του όγκου των εργαστηριακών εξετάσεων οι, οι ίδιοι οι γιατροί καλούνται να ε, πληρώσουν πολλές φορές από την τσέπη τους ε, έτσι ώστε να επιστραφεί αυτό το ποσό. Είναι άδικο το κλόμπακ. Είναι, ε, είναι ένα άδικο χαράτσι. Ε, να λάβετε δε υπόψη ότι οι εργαστηριακοί γιατροί και εδώ είναι μαζί μας ο κύριος Δολιώτης που είναι ε, βιοπαθολόγος και μπορεί να τα επιβεβαιώσει όλα αυτά που λέμε ε, οι εργαστηριακοί γιατροί και κυρίως οι μικροβιολόγοι που έχουν πάρα πολλά αναλώσιμα χρηματοδοτούν οι ίδιοι ε, το σύστημα υγείας και το νεοπή βάζοντα από την τσέπη τους πολλές φορές ε, χρήματα για τα αντιδραστήρια. Δεν το συζητώ για τους κυταρολόγους που η τιμή για ένα τεστ- εξευτελιστική ενώ τα αντιδραστήρια υπερβαίνουν κατά πολύ τα χρήματα που παίρνει κάποιο από τον ΕΟΠΗ. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι αυτό, και... αυτό που είναι και ο βασικός λόγος της της αποχής διαρκείας από τα καθήκοντά τους είναι, είναι πολύ λογικό με την έννοια ότι ε, πλέον δεν θα είναι βιώσιμα κυρίως τα μικρότερα εργαστήρια αλλά και οι μεγαλύτερες ε, ε, διαγνωστικές μονάδες διότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα εργαστήριο καταλαβαίνετε πως τόσο περισσότερα είναι και τα έσοδα και τα έξοδα και το glow -back. Ο Χάρη Δολιώτης, μέλο του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου, έδωσε περισσότερα παραδείγματα για την οικονομική αφέμαξη που υφίστανται τα διαγνωστικά κέντρα μετά και την αύξηση του ποσοστού των επιστροφών. Ούτε λίγο του πολύ μα ζητάγανε 1,5 μήνα δουλειά. 1,5 μήνα δουλεύουμε, πληρώνουμε εισφορέ, πληρώνουμε τα αναλώσιμα και θα έρθει το κράτο πίσω να μα ζητήσει τι αμοιβέ μα. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω από τα χρήματά μα. Βέβαια. Αυτό που ζητάμε, τα αιτήματά μας τώρα για την απεργία, είναι κατάρριξη το clawback. Αντικειμενικά αυτό είναι λίγο δύσκολο, δεδομένου ότι είναι ένα μνημονιακό μέτρο. Και αυτό είναι υπογεγραμμένο ότι θα ισχύει μέχρι και το 2022. Άρα τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Μπορεί να γίνει αύξηση του προπολογισμού από τα υπερπλεονάσματα για τη στήριξη της δημόσιας υγείας. Αυτό είναι το ένα. Και αυτό ζητάμε. Ζητάμε αποζημίωση στο ακέραιο της αναγραφόμενης τιμής των παραπεμπτικών και επίσης θα μπορούσε το κράτος από μόνος του να σταματήσει την υπερσυνταγογράφηση εξετάσεων. Άρα να ενεργοποιήσει κόφτη που θα αναστείλει την αναγραφή και εκτέλεση παραπεμπτικών όταν τελειώνει ο μηνιαίος κλειστός προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ. Βέβαια ο κόσμος πού θα πάει. Οι ασθενεί αυτοί θα μπορούν να εκτελούν τα παραπεμπτικά αυτά μόνο στι δημόσιε δομέ. Έτσι θα μπορούμε, θα μπορεί να υπάρχει όπω είναι υπογεγραμμένο το κλαόback, θα μπορεί να υπάρχει αύξηση του προπολογισμού και θα μπορεί και ο κόσμο να εξυπηρετηθεί στι δημόσιε δομέ. Αυτά ζητάμε. Μάλιστα. Για να μπορούμε να επιβιώσουμε και να διατηρήσουμε και εμεί τα εργαστήριά μα που σημειωτέων είναι 3.600 σε όλη την Ελλάδα.